Στον κύριο Γεωργαντά, τον έχουμε. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Γιώργος Γεωργαντάς, είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Τι σας συνέβη? Μην σας κρατήσουν εκεί. Σας συνέβη. Και δεν έχουμε να μας λένε πληροφορίες από το Υπουργείο. Έχετε μπλεξίματα με αντιεμβολιαστές? Όχι, όχι. Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε, γιατί νομίζω ότι με σύνεση και με λογική θα προχωρήσουμε όλοι. Σήμερα είμαστε στο Πρωτοδικείο, γιατί έρχεται σε λίγο ο κύριος Περακάκης και ο κύριος Τιάρας, για να παρουσιάσουμε μια νέα εφαρμογή για τα πινάκια των δικών, δηλαδή μια εφαρμογή με την οποία θα μπορεί κάποιος να παρακολουθεί σε ποιο νούμερο βρίσκεται το δικαστήριο το οποίο γίνεται, πόσα έχουν αναβληθεί, και να μπορεί να υπολογίζει το χρόνο του για να μπορεί να βρίσκεται στην αίθουσα. Χρήσιμο και για τους πολίτες, αλλά κυρίως για τους δικηγόρους. Θα μπορεί και από το γραφείο το ένας δικηγόρος να το παρακολουθεί. Πολύ σημαντικό, γιατί τώρα στέλνουν βοηθούς, για δες τι νούμερο είμαστε, τι κάνουμε, και όλοι γινόμαστε νούμερο στο τέλος. Εντάξει, είναι μια εφαρμογή που θα βοηθήσει πολύ για το χρόνο που απαιτείται, ιδίως από αυτούς που έχουν καθημερινή εδώ παρουσία στα δικαστήρια, να αξιοποιούν το χρόνο αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην χθεσινή απόφαση του Πρωθυπουργού για πρόστιμο 100 ευρώ στους άνω των 60. Και επειδή λέμε ότι μία απόφαση φαίνεται στην πράξη αν λειτουργεί και αν δουλεύει, θέλουμε να μας πείτε τι συνέβη από την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση μέχρι και αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα ραντεβού για τους άνω των 60. Κοιτάξτε, πράγματι ο μέσος όρος των ραντεβού των προηγούμενων ημερών σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών ήταν περίπου 2.500 ημερησίως. Και ήταν μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των ραντεβού που κλείνονταν στις άλλες ηλικιακές ομάδες. Από χθες λοιπόν, μετά την ανακοίνωση και μέχρι πριν 1,5-2 ώρες περίπου, έχουμε 9.000 εγγραφές, δηλαδή σε λιγότερο από 24 ώρες που γίνανε οι ανακοινώσεις, έχουμε 9.000 εγγραφές της ηλικίας από 60 ετών και άνω. Είναι το 40% του συνόλου των χθεσινών εγγραφών πρώτων ραντεβού, δηλαδή 23.000 ήταν συνολικά τα πρώτα ραντεβού χθες. Από τα 23.000, τα 9.000 είναι το άνω των 60 ετών. Κοιτάξτε, ήταν μια κίνηση η οποία ακολούθησε μια κλιμακούμενη προσπάθεια, μια κλιμακούμενη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, ειδικά στην συγκεκριμένη αυτή ηλικιακή ομάδα, καθώς τα νούμερα είναι αδυσόπιτα. 9 στους 10 θανάτους είναι σε πολίτες άνω των 60 ετών, 7 στους 10 διασυλλομμένους είναι άνω των 60 ετών, οπότε ξέραμε ότι είναι μια ευπαθής ομάδα στην οποία ένα μέρος του πληθυσμού, γύρω στις 520.000 είναι αυτό. Να διευκρινίσουμε κάτι εδώ. Στην Ελλάδα οι άνω των 60 ετών είναι το 28% του συνολικού πληθυσμού. Το 28% μάλιστα. Ακριβώς. Είμαστε ένας γυρασμένος λαός, εμείς και οι Ιταλοί. Όχι μόνο. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό είναι, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε Υπουργέ, αυτό είναι και λίγο υπερβολικό, διότι ποια χώρα ας πούμε παρουσιάζει δημογραφική έξαρση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Καμία. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα δεν είναι καλό να το αναφέρετε. Να σας πω. Γιατί τώρα λέμε κι εμείς ότι πεθαίνει ο 60'ης ας πούμε γιατί είναι γέρος. Ενώ δεν είναι αυτός ο λόγος που πεθαίνει στη ΜΕΘ, είναι γιατί δεν έχει εμβολιαστεί, στη συντριπτική του πλειονότητα. Να λέμε πραγματικά στοιχεία. Στην Ελλάδα πραγματικά το προσδόκιμο ζωής τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ, ακριβώς επειδή έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Το θέμα είναι ποιο? Έχουμε το 28%, ένα μέρος από αυτό το 28% του πληθυσμού, οι 520.000 περίπου, δεν έχουν εμβολιαστεί. 520.000. Αυτό είναι το νούμερο λοιπόν, Είναι 520.000 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και μάλιστα αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. 510 να πούμε πλέον, γιατί 9.000. Ναι, σωστά, 510. Να ρωτήσω κάτι, από αυτές τις 510.000 ξέρουμε τις ηλικίες? Δηλαδή πώς είναι 60, πώς είναι 70, πώς είναι 80. Μπορεί να φανεί αυτό, αλλά κοιτάξτε, ο μέσος όρος του εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες, ο μέσος όρος της εμβολιαστικής κάλυψης είναι γύρω στο 83%. Είναι μεγάλο μεν, αλλά ειδικά σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί είναι οι πιο ευπαθείς στον κορονοϊό. Τα ποσοστά, τα αντίστοιχα σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία ή η Δανία για παράδειγμα, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι κοντά στο 98%. Ναι, βέβαια, 99%. Τώρα, φυσικά. Και ακριβώς αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι 98% σε αυτή την ηλικία, σε κάποιες άλλες χώρες της ΜΕΤ υπάρχει 10% μικρότερη πίεση από αυτήν την πίεση που υπάρχει στη χώρα. Δηλαδή, το 98% εμβολιαστής κάλυψης σε αυτές τις ηλικίες βοηθάει πάρα πολύ. Ωραία. Πέρα από την απόφαση του Πρωθυπουργού και το πρόστιμο που θα ξεκινήσει να τρέχει, εσείς ως Υπουργείο θα κάνετε κάτι ενημερωτικά για να τους πείτε ότι παιδιά τελειώνουν οι μέρες, κλείστε τα ραντεβού σας κλπ? Θα έρχονται SMS δηλαδή? Γιατί μπορεί να μην έχουν όλοι κινητό. Φυσικά, βέβαια. Θέλω να πω, έχετε ένα πλάνο υπενθύμησης σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου της ανάγκης να κλειστούν τα ραντεβού? Κοιτάξτε, στις εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης σίγουρα θα συμπεριληφθεί και αυτό. Ναι. Δηλαδή η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Έχουν γίνει βέβαια αρκετές ενημερώσεις, το ξέρουμε όλα, αλλά θα δούμε όσο πιο στοχευμένη, όσο πιο συγκεκριμένη μπορεί να είναι. Έχουμε 45 μέρες μπροστά μας. Υπάρχει ένας χρόνος για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από τώρα να ενημερώνουμε ακόμα περισσότερο τον κόσμο για να καταλάβει ότι πάνω απ' όλα είναι για τη δική του προστασία. Να ρωτήσω κάτι. Για τη δική του ασφάλεια. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση από χθες, αυτές οι 510.000 σε εσάς είναι, πώς να το πω, είναι τσεκαρισμένοι, δηλαδή ξέρετε ποιοι είναι, έχετε άμκα, αφημί, διάφορα όλα αυτά. Είναι καταγεγραμμένοι όλοι στο Υπουργείο? Ναι, και θέλω να σας κάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, συγκεκριμένη ερώτηση. Είμαι 70 χρονών. Δεν έχω άειλη συνταγογράφηση και δεν πάω να κάνω το εμβόλιο. Πώς θα με βρείτε? Δεν χρειάζεται να έχετε άλλη συνταγογράφηση. Από το Μητρό των Ενεργών ΑΜΚΑ στη χώρα, μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Από το Μητρό οι εμβολιαστές δεν είναι πολύ εύκολοι. Άρα βάζετε στο κομπιούτερ όλα τα ΑΜΚΑ που είναι από 60 ετών και πάνω. Σας βγαίνει ότι είναι 510.000 και κάθε ένας που εμβολιάζεται τον σβήνεται από τον κατάλογο. Κάπως έτσι. Είναι μια γενική προσέγγιση, κάπως έτσι. Δηλαδή τα δύο μητρώα συσχετίζονται τα δύο μητρώα μεταξύ τους. Μάλιστα. Το Μητρό Εμβολιαστέντων και το Μητρό Ενεργών Άμκα. Άρα ξέρετε ανα πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο πόσοι έχουν εμβολιαστεί και πόσοι δεν έχουν. Και νομίζω, Υπουργέ, ότι αυτό είναι το μοναδικό μέτρο από το οποίο κανένας παραβάντης δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Γιατί ήδη θα έχετε εσείς όλη την εικόνα. Ναι, τώρα, ενώ τώρα ας πούμε... Κάτσε να το ρωτήσουμε πώς θα... Όχι, αυτό για το πρόστιμο, πώς θα επιβάλλεται. Αν μου επιτρέπετε, η λέξη παραβάντης δεν μου αρέσει. Εδώ πέρα υπάρχει πραγματικά ένα διοικητικό βεβαίως πρόστιμο, το οποίο έχει καθοριστεί. Αλλά εμείς θέλουμε πραγματικά να μην χρειαστεί να καταλογιστεί σε κανέναν. Θέλουμε να πιστούν όλοι ότι πρέπει να εμβολιαστούν, μακάρι να μην χρειαστεί να καταλογιστεί σε κανέναν. Το επαναλαμβάνω και το νοούμε. Η στόχευση είναι. Όχι, εμείς κάνουμε, Υπουργέ μου, κάνουμε αυτή τη συζήτηση διότι να ξέρουν ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιβληθεί και ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το αποφύγει πιστεύοντας ότι δεν θα αποφύγει να πληρώσει, να του καταλογίζονται αυτά τα 100 ευρώ κάθε μήνα. Κάτσε να μάθουμε τώρα πώς θα καταβάλλετε. Για πείτε μας, Υπουργέ. Πώς. Κοιτάξτε, έχει κατατεθεί μια τροπολογία. Την έχω μπροστά μου αυτή. Κατατέθηκε σήμερα το πρωί. Προφανώς μετά την τροπολογία θα υπάρχει και η υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες αυτές, οι οποίες πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολούν, τουλάχιστον εμάς στο δικό μας Υπουργείο. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο εκείνο για να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση. Άρα είναι του Υπουργείου Οικονομικών είναι κάτι που θα καταλογισμός, μάλιστα. Θα διευκρινιστεί στην υπουργική απόφαση, αλλά πραγματικά δεν το πρωτεύουν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πιστούν όλοι ότι αναγκαίο να εμβολιαστούν. Ναι, και υπάρχει δυνατότητα να μην επιβληθεί σε κανέναν το πρόστιμο με την έννοια ότι μπορεί να πάει να εμβολιαστεί. Αυτό. Εντάξει, αυτό τώρα. Είναι... Ακριβώς, είναι θεωρητική. Αυτή είναι η λογική. Είναι θεωρητικό ο καταλογισμό. Ναι. Να μην είναι τιμωρία, να είναι ας πούμε. Είναι ένα μέσο κατεύθυνση για να μπορέσουμε πραγματικά να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Να εξηγήσω και κάτι εδώ, γιατί υπήρχε μια ανησυχία σε ένα μέρος του κόσμου. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας. Καταλαβαίνω ότι σε αυτή την ηλικία υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα, αλλά ξεπέραστα για να μπορέσουν να κάνουν τον εμβολιασμό. Θα υπάρχει ειδική επιτροπή η οποία υπάρχει ήδη και λειτουργεί, αλλά θα γίνουν και ενημερώσεις. Να ρωτήσω κάτι τώρα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα προβλήματα υγείας. Εσείς δεν μπορείτε να τα βρείτε έτσι κι αλλιώς από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση? Δηλαδή το κάθε άμκα δεν δείχνει, ασχέτως αν ο άλλος έχει κάνει άειλη συνταγογράφηση ή όχι, δείχνει τα φάρμακα που παίρνει και τις ασθένειες που έχει? Μπορείτε να τα δείτε αυτά? Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε μέχρι ενός σημείου, γιατί μπορεί κάποιος να πάρει ένα φάρμακο το οποίο δεν το έχει συνταγογραφήσει. Ναι, αλλά άμα είναι μια ασθένεια η οποία είναι χρόνια, και σημαντική, φαντάζομαι τα φάρμακα τα συνταγογραφούνται, τα παίρνει ο ασθενής κάθε μήνα. Δεν μπορεί να το παίρνει. Μπορεί κάποιος να ήρθε από το εξωτερικό Έλληνας. Καλά, αυτές είναι περιπτώσεις τώρα. Δεν λέω για τις εξαιρέσεις, λέω για τον κανόνα. Θα δούμε πώς η Επιτροπή θα προχωρήσει. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι αυτές οι αιτήσεις που πρέπει να γίνουν για την απαλλαγή. Αλλά είναι πολύ στοχευμένες οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή αυτή για την απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθεί ο κόσμος για να ξέρει, γιατί βλέπω μια ανησυχία σε κάποιους που πραγματικά θέλουν να κάνουν το εμβόλιο και δεν μπορούν να το κάνουν. Και γι' αυτό ενδεχομένως η τροπολογία λέει ότι για τον πρώτο μήνα, για τον Ιανουάριο, αντί για 100 ευρώ θα είναι 50 ευρώ το πρόστιμο. Και τα 100 ευρώ θα πάνε από το Φεβρουάριο. Έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις ήδη. Όχι. Όχι, δεν είναι αυτό που λες. Πώς δεν είναι, την είδα τώρα την τροπολογία. Είναι εφόσον έχεις κάνει το, λέει το... Ναι, αγάπη μου, για τον Ιανουάριο το πρόστιμο είναι 50 ευρώ. Μισό λεπτό. Μα είναι λογικό, γιατί από 16 Ιανουαρίου θα ισχύσει. Είναι μισός μήνας το Ιανουάριο. Αυτό λέμε. Αυτή την εννοώ, δεν είναι... άρχισε έκπτωση. Μα χθες ήταν 100. Σήμερα έγινε 50. Και χθες και σήμερα είναι το ίδιο, κύριε Τάκη, θα με επιτρέψετε. Συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά χθες είπε 100 ευρώ από τις 16 και μετά. Στην τροπολογία γράφει 50 για τον πρώτο μήνα. Από τις 16. Μα είναι λογικό αφού αρχίζει από 15 του μηνός. Θα του χρεώσει και τον άλλο μήνα. Ναι, πάντως χθες δεν ήταν λογικό, σήμερα έγινε. Λοιπόν, όχι, καλά, είναι πολύ ξεκάθαρο. Απλώς αφού μισό μήνα να του βάλει να πληρώσει και τις 15 μέρες που δεν ισχύει ο νόμος. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, κύριε Γεωργαντά, θα πρέπει να έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Όχι, βρε, την πρώτη. Όχι, τη μία. Και να έχει προγραμματίσει και τη δεύτερη. Αλλά βέβαια, όταν πας για την πρώτη, σου δίνουν το ραντεβού και τις δεύτερες. Ακριβώς. Μπορεί να κάνει και το μονοδοσικό. Πάντως, η μία δόση αρκεί. Είναι ένα μέτρο προτροπής. Θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσει έτσι ώστε να μην χρειαστεί και κανένας καταλογισμός να γίνει, αλλά και την υγεία αυτών, τη δημόσια υγεία να προστατεύσουμε. Μάλιστα. Υπουργέ, ξέρετε με το Johnson & Johnson πόσοι έχουν εμβολιαστεί, γιατί και εκεί τώρα υπάρχει θέμα. Άλλες χώρες λένε στους 2 μήνες πρέπει να κάνεις τη δεύτερη δόση. Που αρκετοί δικοί μας που έχουν εμβολιαστεί με το Johnson & Johnson εδώ στην Ελλάδα έχουν περάσει και 5 και 6 μήνες. Υπάρχει εικόνα τι γίνεται ακριβώς με τον Johnson & Johnson, η κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Με βάση τις κατευθύνσεις. Γιατί είναι μονοδοσικό, για να πούμε όσοι οι ακροατές μας δεν το ξέρουν. Συμφωνούμε. Με βάση τις κατευθύνσεις Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, ναι, μετά το δίμηνο υπάρχει η δυνατότητα του εμβολιασμού. Τώρα, λοιπόν, προσέξτε κάτι. Έχει ένας ακροατής μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει: τι γίνεται με τους... Τι γίνεται, λέει, με τους πολίτες άνω των 60 που δεν θέλουν να εμβολιαστούν επειδή έχουν αλλεργίες. Ποιος θα λάβει την ευθύνη σε περίπτωση που εμβολιαστούν και υποστούν αλλεργικό επεισόδιο? Συγγενής στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος φοβάται ακριβώς αυτό. Έχει υποστεί αλλεργικό σοκ 3 φορές στη ζωή του και τρέμει. Μάλιστα, ο γιατρός του. Αυτή η ειδική επιτροπή. Ναι. Σας χάσαμε. Κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Όχι, είμαι μέσα στο πρωτοδικείο, γι' αυτό ακούγεται. Ωραία, για ξαναπείτε το. Ναι. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο η επιτροπή αυτή, με τα πρωτόκολλα τα οποία έχει προβλέψει, με τις αλλεργίες τις οποίες προφανώς έχει προκρίνει, με ό,τι άλλο έτσι έχει προβλέψει, θα αξιολογήσει. Και είναι αυτή που θα πάρει τελική απόφαση. Είναι καθαρά πολύ για αυτό το θέμα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα η απάντηση στο φίλο μας